κλείσουμε την βράβευση και να καλέσω στη σκηνή, να πω, να μοιραστεί μαζί μου το χώρο εδώ πέρα, την δημοσιογράφο γαστρονομίας και συντάκτρια σε ένα μέσο στο οποίο δούλεψα και εγώ αρκετά χρόνια και σύμβουλο μάρκετινγκ, την κυρία Δώρα Μιχαήλ, η οποία μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας για να απονείμει τα πρώτα βραβεία της βραδιάς, που είναι τα βραβεία packaging. Αργυρό βραβείο είναι η φωτοποίηση Μαθαίου Μαρτής με το ούζο μάτς 39 βαθμών. Ξέρουμε όμως ότι δεν κατάφερε να έρθει, οπότε δεν έχουμε απονομή στο συγκεκριμένο. Πήρε το χάλκινο βραβείο για το ούζο μάτς. Το ασημένιο, η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάποιες ελλείψεις μας, κάποιες απουσίες και θα πρέπει να ζήσουμε με αυτές. Το επόμενο βραβείο είναι για την Fine Food Collection και για το προϊόν που έχουν κάνει για το χαβιάρι, για την Gold Edition. Νομίζω Fine Food Collection δεν είναι κάποιος εδώ εκπρόσωπος. Νομίζω ότι και αυτοί κατάφεραν να βγουν. Δεν είναι. Ωραία. Οπότε ούτε εδώ έχουμε απονομή. Θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα λοιπόν. Χρυσό βραβείο στην κατηγορία packaging, η εταιρεία Μουρίκη με το μέλι Μουρίκη, με το... Κυρία Μουρίκη, μπορείτε να έρθετε μαζί. Θέλω να καλέσω στη σκηνή την αρχισυντάκτρια του περιοδικού Food Services και καλή φίλη την κυρία Μάγδα Πιστικού, που θα απονείμει το βραβείο για τα οργανικά και λειτουργικά τρόφιμα. Χάλκινο βραβείο, το κτήμα Φούκα με το βιολογικό μέλι Πεύκο, Άνθη και Θυμάρι. Είναι εδώ κάποιος από το κτήμα Φούκα. Ασημένιο βραβείο στην εταιρεία Wisbon Food για το ζωμό βοδινού. Είναι κάποιος από τη Wisbon εδώ? Που παίρνουν οι εταιρείες για τα προϊόντα, παίρνουν και ένα πιστοποιητικό με βάση τη βαθμολογία τους, η οποία έχει τα αστέρια.
Έτσι, ας πούμε, το συγκεκριμένο προϊόν που κερδίσει το χρυσό βραβείο από την εταιρεία Rubisco με έναν οργανικό χυμό ανανά από τη Ρόδο, έχει πάρει και δύο αστέρια. Έτσι, λέω για να εξηγήσω λίγο την διαδικασία. Είναι κάποιος εδώ από το Rubisco? Κατηγορία νέας εμφάνισης, newcomers, προϊόντα που κυκλοφόρησαν την τελευταία χρονιά. Θέλω να καλέσω στη σκηνή μία αγαπημένη φίλη και μία από τις πιο καλές σεφ που έχουμε στην Ελλάδα, μία γυναίκα που έχει δώσει πολύ μεγάλο αγώνα για να εδραιώσει τις γυναίκες, να το πω έτσι, στην κουζίνα, σε ένα πολύ δύσκολο χώρο και μία σεφ η οποία μαγειρεύει με την ψυχή της. Θα ήθελα να καλέσω λοιπόν στη σκηνή την κυρία Σταυριανή Ζερβακάτου. Είναι σεμνή, είναι σεμνή, έχει κάνει πολλά πράγματα όμως στη ζωή της. Και θα δώσει το μαγειρό βραβείο στην εταιρεία του Κουταλάκη, Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, για τη μαρμελάδα και το επόμενο. Για το πρόβιο προσούτου. Εδώ λίγο. Όσο χρόνο θέλετε. Ένα από τα προϊόντα του Ανατοπίου από την Άβρο θα δοκιμάστε μετά κάτω στην εκδήλωση που έχουμε. Και χρυσό βραβείο στην εταιρεία Λάζαρης από την Κέρκυρα για το καινούριο τζιν με κουμπλά. Και θα ήθελα να καλέσω στη σκηνή
τον κύριο Ρίζο, ο οποίος είναι διευθυντής της Hotel Brain Academy. Κύριε Ρίζο. Αργυρό, όχι αργυρό, συγγνώμη, Bronze βραβείο, χάρτινο βραβείο στην εταιρεία Καινοτομία, για την εταιρεία Milba και για το βούτυρο Noisette. Ασημένιο βραβείο στην εταιρεία Lost Lake Distillery για ένα μοναδικό προϊόν για το Heffenbrand, το οποίο είναι απόσταγμα από Ινολάσπες. Είναι ένα καινοτόμο προϊόν σε όλη την Ελλάδα. Συνήθως το τσίπουρο γίνεται από την απόσταξη των στέμφυλων. Και η κατηγορία καινοτομία, ένα προϊόν το οποίο ειλικρινά άρεσε σε όλους τους κριτές και εγώ σαν πρόεδρος της Επιτροπής βρέθηκα στη δύσκολη θέση να το δώσω και στα υπόλοιπα πάνελ, πέρα από το πάνελ αξιολόγησης, το δώσω και στα υπόλοιπα πάνελ, είναι στην εταιρεία Χαρούπι και Ελιά για το καινοτόμο παγωτό Χαρούπι. Υπάρχει κάτι από την εταιρεία Χαρούπι και Ελιά. Σαν γεύση γνώσης, να σας πω το εξής. Το χαρούπι είναι ένα από τα πιο ωραία υλικά που έχουμε στην Ελλάδα, σαν πρώτη ύλη. Την είχαμε απαξιώσει για αρκετά χρόνια και τώρα πια επανέρχεται δυναμικά γιατί είναι μια πολύ ωραία τροφή, είναι μια πολύ ωραία πρώτη ύλη. Είναι δύσκολη στη διαχείρισή της όμως και θέλω και εγώ να δώσω συγχαρητήρια στην εταιρεία γιατί έκανε πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο παγωτό. Επόμενη κατηγορία είναι η κατηγορία ποτά και πνοπνεύματα. Και θέλω να καλέσω στη σκηνή τον κύριο Στάκο Στεφανάκη, τον διευθυντή της Hotel Brain, για να μιλήσω. Χαλκίνο βραβείο στην κατηγορία ποτά και ενοπνευματώδη είναι το Lost Lake Distillery για το τσίπουρο τους αυτή τη φορά. Απόσταγμα στέμφυλο. Το Lost Lake μπορεί να μας κάνει τιμή να βγει λίγο μέσα στην αίθουσα και να μην κάνει έτσι. Πήγε πίσω. Ο Τσίπουρος Ζαχαρίας κέρδισε αρκετά ψηλή βαθμολογία και κέρδισε 2 αστέρια στην αξιολόγηση. Και θα είναι ένα από τα τσίπουρα που θα δοκιμάσουμε κάτω μετά.
Όπως επίσης, για να σας συντριγκάρω λιγάκι, θα δοκιμάσουμε και το τζιν με κουμκουάτ από την εταιρεία Λάζαρης με τόνικ. Για όσους θέλουν να φύγουν πολύ γρήγορα. Και βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να κάνω το πρώτο καψόνι της ημέρας. Ασημένιο βραβείο στην εταιρεία Lost Lake Distillery για το κέντρο. Το Χέφε Μπραντ συγκέντρωσε 3 αστέρια αξιολόγησης, δηλαδή με βαθμολογία πάνω από 18,5. Το βραβείο στην κατηγορία ποτά και ενοπνευματώδη από την Πάτρα και για την εταιρεία Γιώργος Ντάνος, η μπύρα IPA Αμούσα. Η κατηγορία IPA στην μπύρα είναι μια δύσκολη κατηγορία. Είναι η κατηγορία Indian Pale Ale, που σημαίνει ότι είναι οι μπύρες που φτάνανε παλιά οι Άγγλοι στην Ινδία και για τον λόγο αυτό βάζανε πολύ λιχίσκο μέσα για να διατηρηθεί στο ταξίδι και ήταν πολύ μικρές μπύρες. Ο κύριος Ντάνος έχει καταφέρει και έχει φτιάξει μια από τις πιο ωραίες IPA στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Η μπύρα συγκέντρωσε 3 αστέρια. Πολύ ψηλή βαθμολογία. Ωραία. Για την επόμενη κατηγορία, ελαιόλαδο, εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, θα ήθελα να καλέσω στη σκηνή για την απονομή έναν olive oil expert και έναν από τους πιο καλούς γνώστες στην αγορά του ελαιόλαδου στην Ελλάδα, τον κύριο Γιάννη Καρβέλα. Ο κύριος Καρβέλας δεν ήξερε τι αξιολογούσε, τώρα βλέπει πρώτη φορά ποιοι έχουν πάρει βραβεία. Είναι ο ιερέας Κορινθίας για την Κορίνθια χώρα. Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία ελαιολάδου και Κυρίδης Κωνσταντίνος Ζαρίφικο για το έξω παθένα ελαιόλαδο Ζαρίφικο.
Χρυσό βραβείο στην κατηγορία ελαιολάδου, αγροτικός ηλεκτρονικός συνεταιρισμός Άκρου για το ελαιόλαδο αδελφός. Η επόμενη κατηγορία είναι τρόφιμα ψυγείου. Τρόφιμα ψυγείου μπορεί να είναι κατεψυγμένα, μπορεί να είναι νοπά, μπορεί να είναι τρόφιμα τα οποία χρειάζονται συντήρηση στο ψυγείο. Έτσι, για αυτή την κατηγορία θα ήθελα να καλέσω στη σκηνή τον κύριο Νικόλα Χάρη, F&B manager σε πολλά ξενοδοχεία στην Ελλάδα, όπως στο Ανδρώνη, στο Καστρίρι, στο Αμαντζόε. Ο κύριος Χάρης ήταν υπεύθυνος για τις αγορές στα ξενοδοχεία των ελληνικών πολιτών και ξέρει τα προϊόντα αρκετά καλά. Παρακαλώ, και την απαντήσω. Θέλετε να πείτε εσείς στο βραβείο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι το αλατοποιείο Αδελφή Τριδήμα από την Άντρο για το πρόβιο προσούτο. Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία αυτή, αλλά και χρυσό βραβείο για δύο διαφορετικά προϊόντα, είναι για το τυροκομείο Πιταρά από την Άξο. Είναι κάποιος εδώ από το τυροκομείο, πολύ χαίρομαι. Ασημένιο βραβείο λοιπόν για το κεφαλοτήρι, 12μηνες ορίμανσης, και χρυσό για την γραβιέρα από την Άξο, 12μηνες ορίμανσης. Πλησιάζοντας λοιπόν προς την ολοκλήρωση των βραβείων, των μεγάλων βραβείων, θα ήθελα να καλέσω για την επόμενη κατηγορία, η οποία είναι η κατηγορία του ξηρού τροφίμου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Χατζηθεοδοσίου Γιάννη. Χάλκινο βραβείο για τη Μελισσοκομεία Πατρικέλη και για το μέλι Βελανιδιάς. Είναι κάποιος εδώ από την Μελισσοκομεία Πατρικέλη. Για το κάθε σου. Για το mail. Καθίστε κι άλλο ένα. Είναι το ασημένιο βραβείο για την εταιρεία Fine Food Collection για το χαβιάρι τους. Όχι, συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος. Είναι για τις καρδιές άκρια σαγκινάρας του ΣΥ. Ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν και αρκετά πρωτότυπο. Νομίζω δεν είναι κάποιο εδώ που θα έχει την κολέξη. Θα πάρω μετά την προϊόντα. Θα σας πάρω αυτό πίσω λοιπόν, γιατί έχουμε την τιμή τώρα να δώσουμε το χρυσό.
το οποίο χρυσό είναι για την εταιρεία Α και Ωμέγα Κιβωτός για το χαροκόμμαγιο. Αγαπάμε τον κύριο Μοσχονά, ο οποίος έκανε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και πραγματικά παρά τις δύσκολες συνθήκες που περάσαμε με τα χιόνια, καταφέραμε να έρθει σε πέρας αυτή η έκθεση, που ήταν πάρα πολύ καλύτερη από άλλα χρόνια. Όμως, ευχαριστούμε εδώ για σας, θέλω να πω δύο λόγια. Μια καινοτομία την οποία κάνετε και μας φιλοξενείτε εδώ. Αυτή η καινοτομία είναι ότι έχετε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ειδικές ικανότητες, τους εκπαιδεύετε και σήμερα θα έχουμε πρωτότυπα, πιστεύω, στα ξενοδοχεία μας τους ανθρώπους αυτούς. Ένα χειροκρότημα για σας. Όταν κατέβετε στην Κρήτη, εμείς έχουμε ένα ίδρυμα 18 χιλιόμετρα από Χανιά προς Ρέθυμνο. Μπορούμε να σας τιμήσουμε. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να έρθετε να σας τιμήσουμε και τον κύριο Μοσχονά, τον οποίο αγαπούμε πάρα πολύ, και εσάς που κάνατε μια πολύ καλή παρουσίαση, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που ξύνησαν από όλη την Ελλάδα να βρεθούν εδώ. Να είστε καλά, καλό Πάσχα να έχουμε και η χάρη του Θεού να είναι μαζί μας. Μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα τον οποίο κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω ότι είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος ως πρόεδρος του εκμελητηρίου. Ένα από τα σοβαρότερα θέματα που αντιμετωπίζουμε στη χώρα είναι οι άνθρωποι που χρειάζονται εξειδικευμένοι στις τουριστικές επιχειρήσεις και μάλιστα περιέργως παρά την ανεργία έχουμε 50.000 λιγότερες θέσεις εργασίας από αυτές που χρειάζονται τα ξενοδοχεία. Ο τουρισμός είναι η πιο μεγάλη, η πιο βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Εγώ πραγματικά θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο σε αυτή τη σπουδαία δουλειά που έχει γίνει εδώ. Ακόμη παραπάνω γιατί είδα τους ανθρώπους ειδικών ικανοτήτων, τους κουφούς που ήταν κάτω και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το κομμάτι αυτής της δουλειάς, το οποίο με την άδειά σας θέλουμε να το κάνουμε γνωστό, είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε πάρα πολύ ως οικονομία και ως χώρα, γιατί αυτό που περιμένουμε και φέτος είναι ακόμη παραπάνω από τουρισμό, άρα χρειαζόμαστε εξειδικευμένους ανθρώπους παντού. Ένα μεγάλο μπράβο βέβαια κυρίως σε όλους τους γραμμευθέντες. Να είστε καλά, καλές δουλειές με υγεία. Φτάνουμε λοιπόν στο τελευταίο μεγάλο βραβείο της βραδιάς. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι αρκετά συγκινημένος για τα πολύ όμορφα λόγια που ακούστηκαν και θέλω να κρατήσουμε αυτή την αγάπη για το ελληνικό τρόφιμο. Στην Κρήτη κάνετε πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και όλη η Ελλάδα. Με τα λόγια σας αγκαλιάζετε όλους τους ανθρώπους, λίγο που έχουμε έτσι μιλήσει και έχουμε πει κάποια πράγματα, και με τις γεύσεις σας αγκαλιάζετε τους γευστικούς μας κάλικες και μας δίνετε πραγματικά πολύ ωραίες γεύσεις. Τελευταίο βραβείο λοιπόν για σήμερα είναι το προϊόν που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο διαγωνισμό. Για το λόγο αυτό θα ήθελα να καλέσω στη σκηνή τον κύριο Μοσχονά. Έχει μέσον. Για να απονείμει το βραβείο. Best of AFA, το προϊόν που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη, υψηλότερη βαθμολογία από όλα είναι το αυγοτάραχο Gold Selection του κυρίου Πασιόπουλου, της εταιρείας Πασιόπουλος. Κύριε Πασιόπουλε. Ευχαριστώ.
θέμα. Ο Άσης βοηθήσει στο βράδυ. Ναι, ναι. Με τα αυτοκόλλητα. Έχει κάνει ευθεκές δοκιμές. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε. Εμείς για το να συγκρίνεις ένα αμφωτάραβο και να φάρεις τόσο μεγάλη αποδοχή είναι μεγάλη χαρά. Γιατί είναι ένα προϊόν premium από μόνο του. Το να αποφάσει από την τιμή περισσότερο υποδότη. Εμείς το τολμήσαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή σας. Εμείς ευχαριστούμε γιατί το τολμήσατε και διαγωνίστηκε ανάμεσα σε τόσα προϊόντα. Είναι ιδιαίτερη γεύση, αλλά πραγματικά αξίζει το καλύτερο βραβείο. Και έχουμε στείλει κιόλα για να δοκιμάσει και ο κόσμο. Σωστά. Θα το δοκιμάσετε και στη συνέχεια. Χωρίς να ξέρουμε τι θα δοκιμάσουμε. Κώστα. Τελετή τώρα συνεχίζεται με τα στέλια. Υπάρχουν πάρα... Τώρα, να μην κάνουμε κοιλιά, ας βραβεύσουμε τους υπόλοιπους. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά... Αυτά τα προϊόντα που βραβευτήκαν μέχρι στιγμής είναι αυτά που συγκέντρωσαν στις κατηγορίες στις υψηλότερες βαθμολογίες. Υπάρχουν όμως πολλά άλλα προϊόντα, τα οποία βαθμολογήθηκαν και αυτά. Κάποιοι είχαν αρκετές ψηλές βαθμολογίες και αυτό θα βραβεύσουμε τώρα. Σε αυτή την περίπτωση θα καλώ ομάδες παραγωγών για να ανεβαίνουν, γιατί είναι αρκετά τα αστέρια. Οπότε, όποιος ακούει το όνομά του, αν θέλει να έρχεται εδώ και να παραλαμβάνει το αστέρι του. Θα ήθελα να καλέσω λοιπόν, ξεκινώντας με τα δύο αστέρια και αρκετά ψηλές βαθμολογίες, την εταιρεία ΑΠ για τον Ανθόλα Πιού Κιθύρων. Από όσο ξέρω, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να καλέσουμε την εταιρεία Lazaris για το λεμοντσέλο της, το οποίο πήρε και αυτό δύο αστέρια. Όπως και το Nikkei Kumquat, πήρε δύο αστέρια. Και την εταιρεία συμβίωσης Fermented Food για το Kimchi Gold. Ένα πραγματικά πολύ ωραίο προϊόν που και αυτό πήρε δύο αστέρια. Αυτά. Συγγνώμη. Αυτά είναι για σας. Δύο αστέρια σημαίνει βαθμολογία από 17 και πάνω. Έτσι. Και τώρα έχουμε πολλά από τα βραβεία που δοθήκαν πριν ήταν 2 και 3 αστέρια, οπότε τα έχουμε δώσει ήδη τα πολλά αστέρια. Τώρα αυτό που μένουν είναι το ένα αστέρι, δηλαδή βαθμολογίες από 15,5 μέχρι 17. Θα ήθελα να καλέσω στη σκηνή την εταιρεία Εάκιον από την Αίγινα για τους κουραβιέδες με φιστίκι, την εταιρεία Activit για τη σοκολάτα και για το φυσικό βούτυρο. Η εταιρεία Activit είναι κάποιος εδώ. Καθίστε, μην φύγετε ακόμα. Την εταιρεία Evra Premium Organic Speech για το βιολογικό τσίπουρο Αλίτης. Νομίζω ότι δεν προλάβαμε να έρθουμε. Αλεξάκης Bio Farms για τη ρίγανη, μια πολύ ωραία και αρωματική ρίγανη. Αλφα πι... Αυτά. Οπότε... Χαρίς, λίγο στη μέση τα παιδιά, στο μπάνερ. Μπράβο, ναι. Μαζί. Πιο κοντά παιδιά, λίγο πιο κοντά. Ωραία. Λοιπόν,
Ένα αστέρι για την εταιρεία Barbara Sarmar για τους λαχανοσαρμάδες της. Νομίζω ήδη στην Καβάλα και δεν ξέρω αν καταφέρει να έρθει. Είχε έρθει στην έκθεση, δεν έχει καταφέρει. Εταιρεία Bellissimo για τη μαρμελάδα φράουλα χωρίς ζάχαρη. Και εταιρεία Bellissimo για το καπνιστό ελαιόλαδο. Εδώ θέλω να πω με την ευκαιρία ότι το καπνιστό ελαιόλαδο αξιολογήθηκε ως τρόφιμο και όχι ως ελαιόλαδο, γιατί έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οπότε δεν πήγε οργανωτική ελαιόλαδο, αλλά σαν καπνιστό ελαιόλαδο. Biofamily Farm για τη βιολογική μαύρη σταφίδα. Καλυψό Σύγκλου, Καλυψό, εταιρεία Καλυψό, είστε εδώ, για τις βιολογικές πράσινες χαρακτηριστικές. Και Χρυσοπηγή, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο πόμπ. Λίγο δεξιά, λίγο δεξιά ο κόσμος, λίγο. Η εταιρεία Κομέκο για το χοιρινό νούμπουλο. Είναι κάποιος από την Κομέκο εδώ. Δεν μπορέσαν να έρθουν. Και το Μοσχαρίσιο νούμπουλο έχει πάρει ένα αστέρι. Φάρμα για ανταμείβη. Καψωτήρι σε τσαντίλα. Είναι κάποιος εδώ. Όχι. Έχει πάρει σε τρία προϊόντα. Και το υγροπρόβιο τυρί σε τσαντίλα. Και το γίδινο τυρί σε τσαντίλα. Fine Food Collections. Κέλυφος πιστάτσιος από τα Μέγαρα, άλυμα φιστικού με 100%. Και ακόμα ένα, κονδέα extra virgin olive oil. Υπάρχει κάποιος εδώ για το οργανικό παρθένο ελαιόλαδο κονδέα. Όχι, ωραία. Χάρη. Καθίστε εδώ. Είστε πολύ σεμνός. Ναι. Και εγώ δεν είμαι με λιγάκι, αλλά... Είμαστε εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν... Κοτούλας Wines για το Πορφυράδα Ψωδία. Λάζαρης Distillery για τις νουγκατίνες, για τις κουκές νουγκατίνες με λεμοντσέλο και για το γλυκό του καλού του Ντουά. Μίλμπα Βουτυροκομείο, Βούτυρο Γάλακτος Αγγελάδος Γη. Και επίσης η Μίλβα παίρνει ακόμα ένα αστέρι για το βούτυρο γάλακτος, το υγροπρόβιο εκεί. Και από τη Ρουβίσκο είναι κάποιος εδώ, ωραία, για τον Γκράνις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να υποθέσω ότι έχετε όλοι πολύ ωραία θέα. Βλέπετε τις πλάτες στο φωτογράφο, μια χαρά, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ανθός αλατιού με κρασί καμπερνέ για την εταιρεία Σγαρδέλης. Ένα πραγματικά ωραίο προϊόν, το δοκίμασα και εγώ. Αυτό δεν είναι κάποιος εδώ. Ωραία. Και επίσης έχει πάρει και ένα αστέρι για τον ανθό αλατιού με καφέ, εσπρέσο, κακάο και τσίλι. Λεμονάδες της Σοφίας, Διαμαντέα Σοφία. Κουταλάκι, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο, γλυκό κουταλιού, καρότο. Και επίσης το κουταλάκι παίρνει άλλο ένα αστέρι για το γλυκό κουταλιού, Άγριο Σίκο. Και από την Τουρτ Μπρόιρι, η ζυθοποιία με την μπύρα του Ταρχέιζερ. Είναι κάποιος εδώ από τη ζυθοποιία Τουρτ? Όχι, ωραία. Αυτά είναι τα αστέρια μας. Ένα αστέρι για την εταιρεία Έγας Γεύσης, Τζορτζινάκη Ευαγγελία, για το κατσικίσιο κεφαλοτήρι. Είναι εδώ κυρία Τζορτζινάκη. Σαλάμι αέρος, που θα δοκιμάσουμε αμέσως μετά, από την Άνδρο, αλλά το οποίο αδερφή Τριδήμα. Απόστολος Παπαδόπουλος, Meat Company, με έναν εξαιρετικό καβουρμά από τη Βόρεια Ελλάδα. Εταιρεία Κερέτης και ΣΥΑ για τον ελληνικό καφέ σε πούδρα. Είναι εδώ κάποιος από την εταιρεία Κερέτης. Από την εταιρεία ΕργοΠΑΚ για το αρτησιανό νερό. Κέρδισε ένα αστέρι, εφορηγή Δημητρούλια Καλλιόπη, μπάμια μαριναρισμένη. Από τη Γουμένισσα, κυρία Πασχαλίδου Ξανθούλα για την καρυβό ψυχά της. Είναι εδώ από Γουμένισσα, φαντάζομαι δύσκολα κατάφερε να έρθει. Κτήμα Δωματινός Βιολογικό Μέλι Δάσους. Κτήμα Ρούσο Συνομιλίου Αστέρας για τον λευκό ξυλοϊνό, 2021. Ένα στέλνει για τον κύριο Μάρκο Αργυριάδη για την καρυδό ψυχά του. Κύριος Μάρκος Αργυριάδης. Και με νησοκομεία Πατρικέλη για το μέλι δάσους. Νομίζω δεν έχει έρθει, αυτοί είμαστε. Ένα αστέρι να τη σηκώσω πρώτη-πρώτη για να μην ταλαιπωρηθεί πολύ μέχρι να έρθει. Μεσημιακή παράδοση, άλλη μαγιαστής ντομάτας. Από την καλά. Από τη Μεσίνη.
Μιχαήλ Παρδάμης, Σώμα. Είναι στην Κρήτη, δεν είχε έρθει, ωραία. Ginger Beer, Μπούμπαρς και CAOE. Νάρκος Αφανάσιος. Παραδοσιακό απόσταγμα διημέρου. Όχι. Νάτσιος Αθανάσιος. Και μεγάλος πια. Πασιόπουλος για το Τσίπουρο από το Μεσολόγγι. Είναι εδώ ο κ. Πασιόπουλος ή έφυγε. Σας δούμε εδώ. Και τελευταίες δεσμίδες, Πατεράκης Family, κριτικό απάκι χοιρινό. Πατεράκης Family, λουκάνικο πικάντικο. Ποτοπία Μάτης για το ούζο Μάτης στο 42 βαθμό δεν είναι εδώ. Σακαλάκης βιολογικά αποκομικά προϊόντα για το βιολογικό πρόβλημα φιλί. Σακαλάκης βιολογικά προϊόντα δεν είναι εδώ. Σακαλάκης βιολογικά προϊόντα για τη βιολογική γραβιέρα. Πάλι δεν είναι εδώ. Σχοινούσας γη, μεντρινός νύμος, μέλη από θυμάρια. Σχοινούσα. Ο κύριος Μεντρινός νύμος είναι εδώ. Σοφασουδάκης, Κριτσίνη με γραβιέρα. Λίγο πιο κοντά μας θέλετε. Πιο κοντά με εμάς, όχι. Ένα αστέρι, την Μπλαλέξης Βασίλειος, αμύγδαλο Healthy Nut ποικιλίας Τέξας. Ένα πολύ ωραίο και γευστικό αμύγδαλο, και αυτό το δοκίμασα. Μπράβο σας, Μπλαλέξη. Ζέρβα Γεωργία το Βολιανίτικο, ελιές γίγας. Χειροκομείο Πιταρά Γραβιέρα Νάξου Ποπ, Μιζήθρα Γλυκιά Νάξου, Ξινοτήρι και Γαλατερό με Πράσου. Τέσσερα παιδιά. Εδώ να σας πω ότι το τυρί με το πράσο είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο, πραγματικά πολύ ωραίο. Εδώ σε εμάς. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είσαστε σήμερα μαζί μας, να ζητήσω ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα για όλους εσάς τους πρωταγωνιστές της ελληνικής παραγωγής. Θα ήθελα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για του χρόνου, με καλύτερες συνθήκες, να είμαστε όλοι υγιείς.